το Μάρτιο του 2001. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε, σας ακούμε πάρα καλά. Πολύ καλά. Το Μάρτιο του 2001 ο Θοδωρής υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Λονδίνο και μπήκε η διάγνωση ότι πάσχει από την νόσο Batten. Μας είπαν ότι είναι ένα μεταβολικό νόσημα το οποίο καταστρέφει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Όταν καταστραφεί το νευρικό σύστημα του ανθρώπου δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, δεν μπορεί να καταπιεί, δεν μπορεί να φάει. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να χάνονται πολύ γρήγορα, σχετικά γρήγορα, μάλλον γύρω στην ηλικία των 15. Ο Θοδωρής σήμερα είναι 25 χρόνων. Όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα μετά το Μάρτιο του 2001, ο γιατρός ο οποίος τον πρωτοεξέτασε έμενε στην Οδό Ελευθερίας. Το λέω αυτό γιατί το σκέφτηκα τώρα που ήμουν στην αναμονή. Τώρα που μάλλον είμαστε σε ένα δρόμο έτσι που πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι θα πάμε προς το τέλος αυτής της περιπέτειας, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είμαστε σε ένα τελικό στάδιο. Αναλαμβάνει ένας Ελευθέρης εσείς να μεταφέρετε στον κόσμο έτσι ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας, το οποίο έχουμε... Θα το περάσουμε το μήνυμα, γιατί και εμείς οι κριτικοί έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι βρισκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων των ανθρώπων, ειδικά όταν πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις, για σπάνιες νόσους, και γνωρίζοντας παράλληλα ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα προς την κατεύθυνση της έβρεσης ενός φαρμάκου για να πάυσει τελικά να τρέχει και να ισχύει η νευροεκφυλιστική νόσος του Θοδωρή. Ένα παραπάνω να στηρίξουμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, πριν χρόνια, όταν μάθατε για την νόσο από την οποία πάσχει ο γιος σας, σκεφτήκατε αυτομάτως εκείνη τη στιγμή ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο Γολγοθά, τον οποίο θα τον ανέβουμε οικογενειακώς, ή δεν πιστέψατε ούτε στιγμή ότι εμείς θα συνεχίσουμε με πίστη να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το παιδί μας μέχρι να βρεθεί και το αντίδοτο? Δεν σκεφτήκαμε όλη η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τίποτε αρνητικό, τίποτε κακό. Ναι. Έχουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Πρώτα στο Θεό και μετά στον εαυτό μας και στο Θοδωρή. Και αποδείχτηκε ότι όλη αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα, μάλλον όλη αυτή η απόφαση που πήραμε, διότι έχουμε κλείσει τα 20 χρόνια που ο Θοδωρής πάσχει από αυτό το νόσημα, που παλεύουμε, αγκαλιάσαμε την νόσο, δεν τη θεωρήσαμε εχθρό μας, διότι είναι ένα νόσημα το οποίο έχει μεταφερθεί στο Θοδωρή από μένα και από τον παπά του, ένα υπολοιπόμενο γονιδίο που έχω εγώ και ο παπάς του. Και πιστέψαμε ότι με το να της δείξουμε αγάπη, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για μας από το να παρηγομάμε και να δίνουμε ευθύνες σε άλλους και να μην κοιτάμε το στόχο μας, που από την πρώτη στιγμή που δεν υπήρχε καν η ιδέα αυτή ότι θα υπάρχει η γονιδιακή θεραπεία, πιστέψαμε ότι ο Θοδωρής θα γίνει καλά. Εγώ θέλω να μου πείτε λίγο, να μου περιγράψετε για να αντιληφθεί και ο κόσμος. Ναι. Θέλω να μου περιγράψετε πώς είναι μέχρι και σήμερα η καθημερινότητα και πώς λάβατε το μήνυμα από την επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει θεραπεία. Γιατί αλλιώς είναι τώρα να γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιστημονική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση να σωθεί. Το βάζω και εντός και εκτός εισαγωγικών βεβαίως ο Θοδωρής. Αλλά πώς είναι η καθημερινότητα και πώς αντιδράσατε τότε γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως θεραπεία για το παιδί σας? Παρόλο που ήμασταν ομάδα, χωριστήκαμε σε δύο μέρη. Εγώ αποκλειστικά στην καθημερινότητα του Θοδωρή να είμαι, να τον φροντίζω, να τον περιποιούμε, να παίρνει τα φάρμακά του, την τροφή του. Και ο μπαμπάς του πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε καν υπολογιστή. Δεν ξέρω πώς είναι υπολογιστής, δεν είχαμε ασχοληθεί και ποτέ. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει έναν υπολογιστή και να μάθει να τον χειρίζεται, να μπαίνει στο ίντερνετ από την πρώτη στιγμή. Διαγνώστηκε ο Θοδωρής μέσα σε 4 μήνες ότι πάσχει από αυτή την νόσο πριν από 20 χρόνια, που δεν είχε διαγνωστεί κανένα παιδί τόσο γρήγορα.
κάνει τόσο γρήγορα ότι ο Θοδωρή, όπως ο Θοδωρής, ότι πάσχει από την νόσο αυτή. Ο μπαμπάς του βρήκε τους γιατρούς στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αγγλία. Ναι. Και στη συνέχεια, εντάξει, όλη η οικογένεια μαζί και ο μεγάλος μας ο γιος, ο οποίος μιλάει άπτεστα και τα αγγλικά, πλέον έχει μπει μέσα στο κομμάτι αυτό το επιστημονικό και συνεννοείται με τους επιστήμονες. Μπράβο. Πλέον στην Αμερική και στη Γερμανία. Έχουμε γίνει φίλοι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μια σχέση 20 ετών και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, θέλω να έρθω και σε εσάς, γιατί ενδεικτικό το ότι ποτέ δεν το βάλατε κάτω και πάντα φαντάζομαι, βλέποντας και τον ίδιο σας το γιο να μην καταθέτει τα όπλα, δεν τα βάλατε εσείς ποτέ κάτω. Κάποια στιγμή η σύζυγός σας είχε μία ιδέα. Μία ιδέα η οποία αυτή τη στιγμή υλοποιείται, τρέχει και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει ευαισθητοποιηθεί και βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να έρθει πιο γρήγορα η θεραπεία για το Θοδωρή. Αυτό λοιπόν που έκανε η σύζυγός σας, ποιο ήταν? Εμείς, όπως σας είπε η Κριστίνα, άρχισα να χειρίζουμε το διαδίκτυο μόνο θεματικά, για ένα θέμα. Μόνο για προσπαθούσα να τον κόσμο να βρω παιδιά που έχουν το πρόβλημα του Θοδωρή. Ήρθα σε επαφές με τους γονείς και με τους γιατρούς τους και προσπαθούσα να μάθω πώς είναι η καθημερινότητά τους, τι αγωγή κάνουν και στις σχολείες, πώς περνάνε τα παιδιά το 24ωρό τους. Και κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν είναι καλοί ή καλύτεροι γονείς από εμάς. Σίγουρα πάντως εμείς οι Έλληνες έχουμε κάτι έτσι ξεχωριστό, αυτό που το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε κι εσείς. Φαντάζομαι και είστε παιδί μας στην ηλικία του γιού μας. Εμείς φανταζόμαστε ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και εμείς. Η πίστη στο παιδί μας, η πίστη στη γυναίκα που είχαμε και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που σκέφτηκα ήταν τι θα ήθελα εγώ από τον πατέρα μου αν είχα ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να το ξέρω και θα ήθελα ο πατέρας μου να γίνει τα μάτια μου. Αυτό λοιπόν έγινα και εγώ για τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής μέχρι σήμερα ξέρει ότι έχει ένα πρόβλημα στα μάτια του, γιατί μέσα σε 7 μήνες έχει χάσει την όρασή του. Και φρόντισε η μητέρα του να του πει ότι το ταξίδι το οποίο επίκειται στην Αμερική, ο Θοδωρής θα γίνει καλά. Το διάστημα, για μεγάλο διάστημα, επειδή τον προσέχουμε πραγματικά όλο το 24ωρο, δηλαδή κυριολεκτή σε αυτό η μητέρα, όταν εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι, η μαμά του δεν ξενυχτάει το βράδυ να είναι δίπλα του, αν σηκωθεί, γιατί χρειάζεται βοήθεια. Και τις ώρες αυτές, τα πολλά τα ξενύχτια, φρόντισε και έγραψε μια σειρά παραμυθιών, τα οποία τα ονομάσαμε τα όνειρα του. Η Αλεπού Μοδίστρα και ο Χνούδης. Μοδίστρα και ο Χνούδης. Βρέθηκε ένας εκδότης, ο Διονύσης ο Βαλεριάνος, ο οποίος είναι εκτός από το καλός εκδότης, εγώ μπορώ να πω ότι είναι ένας σπουδαίος φίλος μας και ένας άνθρωπος έτσι με ισχυρή ενσυναίσθηση, ο οποίος μας βοήθησε και το βιβλίο αυτό έτσι αγκαλιάστηκε από πολύ κόσμο. Μεταξύ άλλων το πήραν τα σχολεία, τα αρσάκια σχολεία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, με μια πολύ καλή φίλη μας, η Τίνα Τσακλίδου, η οποία φρόντισε γι' αυτό. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί είναι έτσι, απευθύνονται στα παιδιά, στο παιδί που έχουμε όλοι μέσα μας. Και για το σκοπό τον οποίο εμείς συγκεντρώνουμε χρήματα, για το ταξίδι το οποίο πρόκειται να γίνει στην Αμερική. Και αυτό όλα ταξίδι, καλά θα πάνε. Όλοι... Αυτό το ταξίδι, ναι, μεταφέρθηκε λίγο λόγω του κορονοϊού. Νεότερη ενημέρωση θα έχουμε, έχει κλείσει το εργαστήριο που παρασκευάζει τον ιό, το γονίδιο. Το γονίδιο. Το γονίδιο, ναι, λόγω του COVID. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τέλη Ιουλίου προς Αύγουστο, πότε θα γίνει. Πιστεύω ότι τη νέα χρονιά. Να μας μιλήσει και η κυρία Χριστίνα λίγο για τα όνειρα του Θοδωρή. Γιατί νομίζω είναι το πρόσωπο το οποίο υλοποίησε τις σκέψεις της και τις κατέθεσε σε χαρτί. Δημιουργήθηκαν αυτά τα δύο εξαιρετικά παραμύθια που είναι νομίζω χρήσιμα για κάθε οικογένεια που έχουν κυρίως έτσι μικρά παιδιά. Θέλω να μας πείτε λίγο τη σκέψη σας, κυρία Χριστίνα. Μοιραστείτε τις με εμάς. Επειδή τα βράδια δεν είναι εύκολος
ο ύπνος του Θοδωρή, πρέπει να τον βοηθάω στην τουαλέτα που σηκώνεται, να τον σκεπάζω. Τέλος πάντων, τις περισσότερες ώρες είμαστε ξύπνοι. Τα παραμύθια αυτά τα έγραψα τις ώρες που τον φιλούσα, που τον παρακολουθούσα στον ύπνο του. Και την επόμενη μέρα που ξυπνούσα του τα διάβαζα και σε κάποια μου έλεγε εκείνος τη γνώμη του. Ουσιαστικά είναι σαν να τα έχουμε γράψει μαζί με τον Θοδωρή. Πήραν αυτόν τον τίτλο γιατί γραφόντουσαν όταν κοιμόταν ο Θοδωρής, οπότε ήταν σαν να ήταν τα όνειρά του. Και στην αρχή δεν είχα σκεφτεί να τα εκδώσουμε. Όμως επειδή ο κόσμος μας έδειξε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και εμπιστοσύνη, ήθελα να είναι ένα αντίδωρο ως προς τον κόσμο για την αγάπη του και τη συμπαράστασή του. Πώς μπορούμε εμείς να τα προμηθευτούμε, κύριε Χρήστο, κυρία Χριστίνα, γιατί πολλοί κόσμος μας βλέπει, μας παρακολουθεί τώρα από την Κρήτη. Βεβαίως εσείς είστε λίγο πιο μακριά, αλλά νομίζω η αγάπη και η προσπάθεια ώστε να ενισχύσουμε μια πολύ σημαντική κίνηση στενεύει τις αποστάσεις, τις μειώνει. Πώς μπορούμε να τα αποκτήσουμε εμείς αυτά τα δύο βιβλία? Επαναλαμβάνω, την Αλεπού Μοδίστρα και το Χνούδι, που απευθύνονται κυρίως σε μικρά παιδιά. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος και υπάρχουν και κεντρική διάθεση, γίνεται από την Ελληνοεκδοτική. Αλλά σε όλα τα βιβλιοπωλεία μπορεί κανείς να τα αναζητήσει. Να πω και στον κόσμο ότι όση ώρα εσείς μιλάτε, εγώ εντόπισα και στο διαδίκτυο τη σελίδα του Θοδωρή, thodorismiracle.org, και βεβαίως οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να ανοιχνεύσει πληροφορίες. Βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, όλες τις πληροφορίες. Πληροφορίες υπάρχουν σε ένα site που έχουμε φτιάξει για την ευαισθητοποίηση και για όλη την προσπάθεια αυτή που κάνουμε για την ασθένεια αυτή και για το Θοδωρή. Ναι. Είναι το www.theodorsmiracle.org. Μάλιστα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site και να δει όλη την προσπάθεια. Είναι αυτό το site, κυρία Χριστίνα, το οποίο βλέπει και ο κόσμος αυτή τη στιγμή στις οθόνες του. Μπορεί να βρει πολλές πληροφορίες και όχι μόνο για τα βιβλία, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βεβαίως βρίσκεται ο Θοδωρής, να μάθει πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, να μάθει στοιχεία για το τι γίνεται με το κομμάτι της θεραπείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Χριστό? Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι και με εμάς μπορεί να επικοινωνήσει. Και είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ευαισθητοποίησης. Αρκετοί Έλληνες μας βοήθησαν σε αυτό, σαν και δίπλα μας, όποιος μπει στο site. Θα δει αρκετούς. Είδαμε αρκετούς, είδαμε και τον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο, είδαμε και αθλητές της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ να βρίσκονται αγκαλιά με το Θοδωρή, δίνοντας έτσι ένα ξεχωριστό μήνυμα, ώστε όλοι τελικά να μπούμε στη διαδικασία να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, και ειδικά όταν πρόκειται για σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο. Είπαμε μέχρι πρότινος, ενδεχομένως να μην είχατε όνειρα για την πορεία της υγείας του παιδιού σας, όμως τώρα τα όνειρα μπορεί να αποδειχθούν υλοποιήσιμα. Τρέχει, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, εκείνη η έρευνα η επιστημονική, η οποία θα φέρει τη θεραπεία για να σωθεί ο γιος σας. Και κλείνοντας, θέλω να σας απευθύνω για μία ακόμα φορά ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ που σήμερα κάναμε αυτή τη συζήτηση, και βεβαίως και άλλες φορές από αυτό το τηλεοπτικό μετερίζει εδώ το δικό μας, την τηλεόραση της Crete TV, θα έχουμε την ευκαιρία να δίνουμε πληροφορίες για το πώς οποιοδήποτε από την Κρήτη και όχι μόνο και από το εξωτερικό που μας παρακολουθείτε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τον Θοδωρή. Θέλω να σας πω κάτι, είναι λιγότερο από μισό λεπτό, και η Χριστίνα έγραψε κάτι για σας. Παρακαλώ. Ένας από τους γιατρούς του Θοδωρή, ο Άλφρεντ Κόλσατ, είναι Γερμανός, είναι καθηγητής στο Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου, ο οποίος μας είπε κάτι, αυτό αφορά εμάς, αλλά επειδή είμαστε Έλληνες, γι' αυτό το αναφέρω. Λέω, ο Θοδωρής είναι τυχερός που γεννήθηκε από Έλληνες γονείς. Και το άλλο είναι κάτι που έβλεπα τη Χριστίνα που σημείωνε να σας το πει η ίδια. Εγώ, επειδή έχω ρίζες από την Κρήτη, από τον παππού μου, από τον πατέρα της μαμάς μου. Μπράβο. Ιωάννης Αλεξάκης λεγόταν ο παππούς μου. Έγραψα μια μικρή ματινάδα για εσάς και θα ήθελα έτσι να κλείσω. Να την ακούσουμε, παρακαλώ. Βέβαια. Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου και εύχομαι πάντα το καλό να είναι μέλημά σου. Να είστε καλά, θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε δίπλα στο Θοδωρή. Ξέρουμε εμείς οι κριτικοί πως
να αντιληφθούμε τέτοιες καταστάσεις και πώς να ανταποκριθούμε σε ένα επιτακτικό κάλεσμα. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, κυρία Χριστίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο πριν το κλείσιμο της τηλεοπτικής σεζόν, σε ένα μήνα από τώρα, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και πώς πάει, πώς οδεύει τελικά η διαδικασία στο κομμάτι της θεραπείας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας. Να είστε καλά.